Πάμε να ανοίξουμε την παρέα μας, θα δούμε και τον Κώστα τον Ασημακόπουλο, είναι έτοιμος, μπορούμε να τον δούμε, γιατί εχθές πάγωσε το αίμα μας όταν ακούσαμε ότι παρολίγο να συγκρουστούν δύο τρένα τα οποία βρίσκονταν στην ίδια γραμμή για 800 μέτρα. Είναι ένα μικρό κομμάτι να ξεκαθαρίσουμε, διότι γίνονται έργα. Λίγες ώρες αργότερα μαθαίνουμε ότι ένα τρένο προσέκρουσε πάνω σε κάτι κλαδιά. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Ασημακόπουλος για να μας δώσει την εικόνα και έχουμε και φωτογραφίες και ο Κώστας θα μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Διότι και σε αυτή την αμαξοστοιχεία πάλι είχε πολύ κόσμο και την τελευταία στιγμή αποφύγαμε τα χειρότερα. Καλημέρα και πάλι, Κώστα. Καλημέρα και πάλι από το σημείο όπου η αμαξοστοιχεία χτύπησε το μεγάλο πεύκο το οποίο ξεριζώθηκε μετά την καύση του το 2021, στέκονταν προφανώς στον αέρα. Εχθές είχαμε δυνατούς ανέμους εδώ στην περιοχή. Έπεσε το πεύκο, όπως βλέπετε, αυτός ο τεράστιος κορμός πάνω στα ασύρματα και μέσα στις γραμμές. Όπως θα δούμε με την βοήθεια του οπερατέρ μας, του Σταύρου Μερτήρη, και αυτό είναι ένα σημείο που έχουν επισημάνει οι εργοδηγοί. Στο σημείο εδώ δεν υπάρχει ορατότητα. Υπάρχει ένα εσάκι δηλαδή που γίνεται, που περνάει μέσα από το δάσος και ο χρόνος αντίδρασης είναι σχεδόν μηδενικός. Μην ξεχνάμε ότι το τρένο δεν σταματάει όπως ένα αυτοκίνητο, θέλει πολλά μέτρα, αλλά παρόλα αυτά οι αντιδράσεις των μηχανοδηγών ήταν αυτές που έπρεπε. Κώστα, όσο εσύ μας μιλάς για να βοηθήσω, το τρένο... για να βοηθήσω και για την εικόνα, εσύ μας μεταδίδεις την εικόνα σήμερα, την επόμενη μέρα, στα αριστερά της οθόνης μας. Βλέπουμε τη ζημιά που προκάλεσε ο κορμός του δέντρου που καρφώθηκε μέσα στο τρένο. Και τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, βέβαια, εάν δεν είχε, αν ο κορμός είχε χτυπήσει τον οδηγό. Για συνέχισε να δούμε. Τώρα εκεί πέρα, Κώστα, υπάρχουν και άλλα δέντρα πεσμένα. Τα έχουν μαζέψει. Τι έχει γίνει τώρα εκεί. Αυτό είναι που επισημαίνουν και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Έλξης, είναι το συνδικαλιστικό όργανο των εργοδηγών, των μηχανοδηγών, συγγνώμη. Αυτοί έχουν πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουν στείλει έγγραφα και προς την Τρενοσέ αλλά και προς το Υπουργείο Μεταφορών, ότι θα πρέπει να επιμεληθούν οι αρχές και κυρίως ο ΣΕ που έχει την ευθύνη στο σιδηροδρομικό δίκτυο δεξιά και αριστερά, στο σημείο αυτό, τόσο από την βλάστηση που βγαίνει, αλλά κυρίως από τους μεγάλους κορμούς του αιωνόβιου δάσους που κάηκε το 2021 μέχρι αυτό το σημείο. Μέχρι εδώ έφτασε η φωτιά. Από εδώ και μέχρι τις Αφίδνες υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα δέντρα που ακόμη στέκονται, αλλά στην πρώτη κακοκαιρία δυνητικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανάλογα προβλήματα. Θα παρακαλούσα τον Σταύρο Μερτήρη να γυρίσει λίγο την κάμερα, να δείτε εδώ μπροστά μας που υπάρχουν ακόμη δύο κορμοί, όπως υπάρχουν κορμοί και κατά μήκος της γραμμής μέχρι τις Αφίδνες. Άρα εν δυνάμει και αυτά μπορεί να χτυπήσουν κάποια αμαξοστοιχεία μας, λες, Κώστα. Εννοείται, γιατί αν δείτε το ύψος τους, φτάνει τουλάχιστον μέχρι την μία γραμμή το ρεύμα προς Αθήνα. Σίγουρα θα το κλείσει και θα πάρει μαζί και τα σύρματα. Κώστα, βλέποντας και άλλα δέντρα που είναι έτοιμα να πέσουν, και έχοντας και την δυνατότητα, μας ακούει αυτή τη στιγμή και θα είναι κοντά μας σε λίγα δευτερόλεπτα και ο κύριος Γιάννος Γραμματίδης, ο πρόεδρος του ΟΣΕ, και θα είναι χαρά μας και τιμή μας, φυσικά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Υπάρχει ένας λογικός προβληματισμός στο φίλο τηλεθεατή που βλέπει αυτή την εξέλιξη από χτες. Λέει, υπήρχαν τα δέντρα έτοιμα να πέσουν, απλά δεν τα άκοβαν γιατί λέει δεν τους άφηνε το δασαρχείο. Όταν ο νόμος σου λέει σε ένας πολίτη στο σπίτι σου ότι ένα πεύκο ή εν πάση περιπτώσει ένα δέντρο μπορείς να το κόψεις χωρίς να πάρεις άδεια κανενός. Σε απόσταση 3 μέτρων τουλάχιστον από το παράθυρό σου, την πόρτα σου, οτιδήποτε. Για να προστατέψεις την περιουσία σου και τον εαυτό σου, προσπαθώ να αντιληφθώ εγώ ως πολίτης φορολογούμενος, γιατί ένας φορέας που έχει στα χέρια του την ασφάλεια των συγκοινωνιών, στην οποία συμμετέχω και εγώ ως πολίτης, θα πρέπει να σταματήσει, να σκεφτεί ή να χάσει χρόνο, βλέποντας αυτόν τον κίνδυνο θανάτου ενδεχομένως να επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια μηχανοδηγών, επιβατών ή οτιδήποτε. Το γεγονός ότι το συζητάμε ακόμα, εμένα με προβληματίζει. Η ατολμία αυτού του είδους και η λογική ότι δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, αλλά δεν ρωτήσαμε ή μας σταμάτησαν οι άλλοι για κάτι που είναι αυτονοήτως και αφορά τη δημόσια ασφάλεια και ένα διαρκή δημόσιο κίνδυνο να επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, με όλο το παράδειγμα των Τεμπών και άλλων παραδειγμάτων του παρελθόντος, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό έχει αξία διπλή το ρεπορτάζ σου, Κώστα, και η εικόνα που μας μεταφέρει αυτή τη στιγμή.
Γιατί κυνηγάμε το παράλογο. Είναι και ο κύριος Γραμματίδης κοντά μας. Καλημέρα σας, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Ολοκλήρωσε Κώστα το ρεπορτάζ για να ξεκινήσουμε και με τον κύριο Γραμματίδη. Ναι. Ναι. Απλά θα πρέπει να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο Σπύρος, ότι πράγματι τα δασαρχεία έχουν εμπλοκή, όπως έχουν εμπλοκή και στο δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο αποψηλώνεται κάθε φορά για να μην έχουμε φωτιές και επαφές των πεύκων Κώστα, πάνω στο δίκτυο. Κώστα, σου λέει όχι το δασαρχείο, και πας στον εισαγγελέα. Νομίζω... Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Δεν το αφήνεις γιατί ναι, κάποτε περιμένω αλλάξει, να πει να ναι το δασαρχείο. Και επίσης αν κόψει έχει μόνος σου, γιατί προστατεύεις το επιβατικό κοινό και το δασαρχείο αντιδράσει, πας πάλι στον εισαγγελέα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο εισαγγελέας βέβαια να καθορίζει την κοινωνική μας ζωή και την επιβίωσή μας. Αλλά δεν είναι όλα δικαιολογίες. Από τα λίγα που γνωρίζω, Σπύρο, θα πρέπει να σου πω ότι τα δασαρχεία επικαλούνται φόρτο εργασίας και έλλειψη προσωπικού και δεν τρέχουν πολλές από τις διαδικασίες ή τις καθυστερούν. Έχετε ζητήσει άδεια. Να συμπληρώσω, ναι. Να συμπληρώσω ναι. Χρυσά. Χρυσά, ένα λεπτό δώσε μου, ένα λεπτό. Θα πρέπει να πω ότι και για το δίκτυο του ΔΔΕ και για το ΟΣΕ υπάρχει προτεραιότητα. Μπορεί να υπάρχει επέμβαση εκατέρωθεν των γραμμών, έτσι ώστε να γίνονται παρεμβάσεις. Και ειδικά στο σημείο που βρισκόμαστε, μιλάμε από το 2021 έχει καεί το δάσος και υπάρχουν παρεμβάσεις των εργαζομένων τουλάχιστον 4 φορές. Μέσα στο 24 έχουμε 4 τέτοια να. Επεισόδια. Και στα 3 προηγούμενα είχαμε και τραυματισμούς των μηχανοδηγών, όπως αποκαλείται σήμερα είχαμε, και στο ρεπορτάζ νεκρό, στο έθνος.gr. Αν είχαμε νεκρό μηχανοδηγό χθες ή ό,τι άλλο ακόμα, περισσότερο που τα πευκόμαστε, τι θα λέγαμε, φόρτος εργασίας.